Στο διαγωνισμό το φετινό του cosplay, ο Volibear, ο δικός σου αρκούδος, πήρε το βραβείο MTV. Θέλω να μου πεις καταρχήν να ξεκινήσουμε από την δική σου ενασχόληση με το cosplay και πώς ξεκίνησε αυτή. Η ενασχόληση γενικά είναι μια περιπέτεια. Ξεκίνησε γύρω στα 6 χρόνια πριν, που άκουσα ότι γινόταν ένα πάρτι τριγύρω εκεί πέρα στο κέντρο και άκουσα ότι θεματολογικά θα ντύνονται χαρακτήρες από video games, από cartoon, anime. Γενικά πέρασα πολύ ωραία, απορρόφθηκα από τότε και πρώτα χαλαρά και τώρα κοντά περίπου 3 χρόνια, active, non-stop, κάνουμε cosplay και το απολαμβάνουμε ως τίποτα άλλο. Ασχολούσουν πριν είχες επαφή με το manga ή με τα anime ή με τα video games και από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλο αυτό? Από τα manga και τα anime, περίπου εκείνη την εποχή με το cosplay έτυχε να έχω ασκήσει να ασχολούμαι. Από εκεί και πιο πριν ήμουνα κλασικά όπως όλοι λίγο πολύ, πορωμένος με video games, με ταινίες και γενικά να πάρεις, να μπεις στα παπούτσια του χαρακτήρα που έχεις πραγματικά μεγαλώσει, έχεις πορωθεί γενικά βλέποντάς να κάνει διάφορες ταινία. Είναι από τις λίγες, πολύ σπάνιες έτσι εμπειρίες να... το συνέστημα που νιώθεις να μπαίνεις μέσα. Θέλω να μιλήσεις λίγο για τον κόσμο και έξω που δεν ξέρει για το cosplay αυτό καθ' αυτό, για την κοινότητα του cosplay στην Ελλάδα και τι σημαίνει αυτό για τους Έλληνες. Η κοινότητα, αν και έκανε την έξαρξή της εκεί πέρα κάπου 2009-2008, πιστεύω ότι τώρα είναι στα καλύτερά της, γιατί ειδικά μετά τη τέλεια, πιστεύω, εμφάνιση που έγινε από όλους τους cosplayers στο Comic-Con φέτος, το cosplay είναι κάτι το οποίο ψαρώνει λίγο στην αρχή, αλλά πραγματικά και με τη βοήθεια λίγο από την κοινότητα και πόσο μάλλον από το ίντερνετ που έχει ένα σωρό οδηγούς, tutorials και αυτά για να βρεις ένα κοστούμι, το οποίο και εγώ έκανα, δεν ήξερα μέχρι τότε τι να κάνω, είναι πραγματικά, δεν πιστεύεις τι μπορείς να βγάλεις. Είναι όλα ικανά να τα καταγίνουν. Θέλω να περάσουμε λίγο στις λεπτομέρειες της δημιουργίας της στολής. Είδαμε κάτι πολύ σύνθετο και πολύ επιτυχημένο για αυτό το βραβείο MTV. Επιλέξαμε από όλες τις πολύ καλές στολές να γίνει δικό σου. Η διαδικασία ήταν χρονοβόρα. Ήθελε πάλι διαδικασία να ξεκινήσει από περίπου ένα χρόνο πριν, το καλοκαίρι βασικά του προηγούμενου χρόνου. Έρευνα στο ίντερνετ, μετά έρευνα υλικών, μετά τα δύσκολα κομμάτια. Αλλά και συνήθως πιο ενδιαφέροντα όταν κάνεις και όχι αγοραστό, αλλά χειροποίητο κοστούμι. Διαδικασία να μάθεις να φτιάχνεις το κεφάλι, να ράψεις τη γούνα. Η διαδικασία ήταν ακόμη πιο δύσκολη γιατί έπρεπε να βρω τρόπο να φτιάξω τα ηλεκτρονικά κομμάτια που είχε ο αρκούδος πάνω, στα γάντια και στην αγκράφα γενικά. Και τα ηλεκτρονικά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να ψάξω και αυτό σαν τομέα. Οπότε δείχνει και το πώς το cosplay είναι ένα κράμα από πολλές γνώσεις γενικά γύρω-γύρω σε πολλά πράγματα και σχεδόν σε τίποτα ταυτοχρόνως. Ο χαρακτήρας ευτυχώς είναι από το παιχνίδι το League of Legends που έχει πολύ μεγάλη διάδοση ειδικά αυτές τις τελευταίους μήνες στην Ελλάδα πιστεύω. Έχει 3D model, αυτό είναι που μας βοήθησε. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολο να ψάξεις το χαρακτήρα σου. Πρέπει απλά να βρεις όσες περισσότερες μπορείς και τούτοι χαρακτήρας να είναι. Πόζες από όλο τον, από την πλάτη, από τη μέση, από τη... να βγάλεις references. Να φτάσουμε και λίγο στη διοργάνωση που πέρασε και στη βράβευση. Τη στιγμή της βράβευσης, εσύ πώς τη θυμάσαι και τι συνέβη εκείνη τη στιγμή? Σε μια φάση άλλαξα και κράτησα μόνο τις πατούσες. Κάθομαι πίσω πλέον και έχουν υποθεί τα ονόματα, έχουν πει τα ονόματα. Και είμαι αρκετά σίγουρος ότι εντάξει τώρα δεν έχουν κάτι να περιμένουμε. Και ανεβαίνεις εσύ λοιπόν πάνω και κάποια στιγμή λες και εσύ στο Γιαννόπουλο Παναγιώτη για το Volibear και έχει να χειροκροτάνε, να με κοιτάζουν, είμαι εγώ κοιτάζω, ναι, δεν το πιστεύω, ξανικά αρχίζω να τρέχω, ανεβαίνω πάνω μην το πιστεύω ακόμη και αρχίζω όλος ο κόσμος να γελάει με την καλή έννοια γιατί φοράω ακόμη τις πατούσεις του αρκούδου. Όλη εκείνη η κατάσταση και το βραβείο που πήρα ήταν... μου πήρε 2 μέρες, το πιστέψω. Και συνέχισε τις επιτυχίες του ο Volibear, έτσι, μετά, από ό,τι έμαθα. Πρόσφατα ο Αρκούδος πήρε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του Gameathlon, του Cosplay Competition. Και μάλιστα πάλι, αν και καλοκαίρι, εντάξει, με τη μία καλοκαίρι φορέσαμε τη στολή, που ήταν ένα κατόρθωμα για μένα, ένα προσωπικό, έτσι, ένα προσωπικό κατόρθωμα. Και πάλι είχε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Είδα πολλές καλές στολές και έτσι νιώσαμε λίγο πάλι τη μαγεία του Comic-Con εκεί πέρα, το ξαναβιώσαμε μέσα μας.